Για τον Δήμο Αθηναίων σήμερα είναι μια μέρα ιστορική. Τα μουσικά σύνολά μας, οικότερα η Συμφωνική Ορχήστρα, έπαιξε εδώ στο Θέατρο Παλάς, το οποίο θα την φιλοξενεί αυτήν, αλλά και την Φιλαρμονική και την Big Band του Δήμου και το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής, αλλά και την μεικτή μας χοροδία. Θα είναι εδώ η έδρα μας για το επόμενο χρονικό διάστημα, στο κέντρο της πόλης, όπου οι Αθηναίοι θα μπορούν να απολαμβάνουν, χωρίς κανένα οικονομικό τίμημα, τις Κυριακές τα πρωινά αλλά και άλλες μέρες, μουσική ποιότητας. Τα μουσικά σύνολα του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνίας του Δήμου της Αθήνας επέκτησαν έδρα, το Παλάς. 14 μεγάλες συναυλίες, 9 από αυτές εντελώς δωρεάν και 5 φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Η πρώτη σήμερα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Οργανισμού. Συνεχίζουμε 24 Νοεμβρίου αφαίρωμα στο Τζιτσάνι. 14-15 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λεβέντη, με τον Μάριο Φραγκούλη. 21 Δεκεμβρίου τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή μας για τους μικρούς μας φίλους. Και 25-26 Ιανουαρίου συμπράττει Συμφωνική Ορχήστρα του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων με Νταλάρα και Φαραντούρη. Τα μουσικά μας σύνολα απαρτίζονται από περίπου 250 ανθρώπους. Τους ανθρώπους αυτούς τους θέλουμε κοντά μας. Τους θέλουμε γιατί. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Ο πολιτισμός είναι μια μεγάλη ζωογόνος δύναμη για την πόλη, για τους δημότες, τους κατοίκους, για μας προπάντων που κάθε μέρα που ξυπνάμε έχουμε την βασική μέρημνα πώς θα κρατήσουμε την πόλη μας όρθια, το ηθικό των κατοίκων της ΑΚΜΕΟ. Και ο πολιτισμός εδώ έχει έναν ζωτικό, έναν τεράστιο ρόλο να διαδραματίσει.